τοποθετήσει με τον νέο προπονητή και καταφέρετε και πήρατε ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στο Παναθηναϊκό και σήμερα από το κίνηση στο χρυσό τέρμα που σου παρήσατε. Σίγουρα είναι ένας σημαντικός βαθμός, αλλά ακόμα μην γελιόμαστε, είμαστε σε πολύ χαμηλά στην βαθμολογία. Έχουμε κιόλας ένα δύσκολο πρόγραμμα από τα Χριστούγεννα και πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά για να πάρουμε ό,τι καλύτερο. Δεν σας βοήθησε σήμερα να φτάσετε την ισοφάριση? Σίγουρα το γρήγορο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε άρνηση τη ψυχολογία μας. Θεωρώ ότι η κάθε ομάδα έχει από ένα ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός ο πρώτος ήταν πολύ καλός. Αντιθέτως, εμείς στο δεύτερο, ειδικά που πάραμε και τον γκολ νωρίς, είμαστε πολύ επιθετικοί. Θεωρώ δίκαιο το αποτέλεσμα. Αν και ο Παναθηναϊκός είχε πιο κλασικές ευκαιρίες, μπορώ να πω. Αλλά στο τέλος, έτσι πως εξελίχθηκε, θα μπορούσαμε να πάρουμε για εμείς οι τρίποι. Και στα μετούπιζε, σταθήκατε καλά. Καθώς ο Παναθηναϊκός δεν έκανε μεγάλη φάση, αν ξέρεις, κάνει τον γκολ. Σίγουρα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, πιστεύω. Προσέξαμε πολύ τον Παναθηναϊκό, γιατί ήταν μια ομάδα σε πολύ καλή κατάσταση αυτόν τον καιρό. Και πιστεύω ότι τα πήραμε καλά. Ανάση, πώς σας βοηθάει αυτό το αποτέλεσμα ψυχολογικά και τι γίνεται με το θέμα της παραμονής, πόσο περισσότερο μπορεί να βελτιωθεί η εικόνα στη συνέχεια? Σίγουρα, ψυχολογικά μας βοηθάει πολύ. Όπως είπα, έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Το καλό είναι ότι βρισκόμενοι πίσω στο σκορ καταφέραμε να ισοφαρίσουμε και να παλέψουμε το παιχνίδι. Κρατάμε αυτό το θετικό στοιχείο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο γιατί είμαστε πολύ χαμηλά στην βαθμολογία και χρειαζόμαστε και βαθμούς, πάση θυσία. Και προσωπικά για σένα, ήσουν ο παίκτης που πέτυχε τον γκολ που το οποίο εισφάρισατε? Εντάξει, είναι μεγάλη μου χαρά που πέτυχα τον γκολ, να βοήθησα την ομάδα μου και εδώ θα ήθελα να πω ότι θέλω να τα αφιερώσω στην οικογένειά μου και στο συγχωρεμένο του Πέτρο του Θεοδωρίδη που περίμενα πολύ αυτή τη στιγμή να το αφιερώσω τον γκολ.